που πήγαινε και από εκεί. Extreme κούραση. Θα διασκεδάσεις και να κουραστείς. Terminator είναι για σένα. Ανεβαίνει και από εκεί ρε μαλακά. Μαλακία έκανα. Από εδώ, γιατί δεν κατέβηκα από εδώ. Σαν μαλακάς κατέβηκα από εδώ. Yeah.
δηλαδή εδώ. Πολικό. Καλά, πού πήγαν όλοι? Φω, παιδιά, έχω κλατάρει λίγο. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Είμαι μουσκεμά, υδρωμένος. Το extreme. Οκ, είναι βατό. Δεν έχει κάτι πολύ μεγάλης δυσκολίας, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω. Εγώ έχω κουραστεί. Εντάξει, είχα και δύσκολη εβδομάδα, δεν κοιμήθηκα και αρκετά, αλλά είναι αρκετά κουραστικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Μίζα. Παγκάτω. Ότι έδειες κατάει. Όποια να πας. Όχι ρε φίλε, θα μείνω από μπατάρια. Μίζα, μίζα, μίζα. Yeah.
τι έχει, κανένα φίδι. Ε, τι έχει. Να περάσει από εδώ, μην πας από εκεί. Α, ναι. Πώς είναι. Σκληρό πολύ. Δεν είναι ωραίο, είναι πολύ κουραστικό. Είναι πολύ κουραστικό. Ναι, δεν είναι δύσκολο, όχι. Είναι κουραστικό. Αυτό δεν έχει πουθενά δυσκολίες που να πεις, ναι. Πρέπει να ανέβω αυτό. Ναι. Αλλά θα το προτιμούσα, ναι. Να έχει ένα τέτοιο. Εδώ πρέπει να μπει ένα σημάδι. Γιατί... Ναι, καλά να δώσει μια γκαζιά, φεύγει κιόλας, αλλά είναι επικίνδυνο. Πονάω, πονάω. Κόψεις. Να πατήσω τη μίζα τώρα. Την ανηφόρα δεν δουλεύει η μίζα.
άντε! Πού! Ω! Ωρε πούστη μου! Ναι, έχει τρυπήσει. Καλά που το έδες. Πρέπει να το φτιάξουμε τώρα. Έμεινα. Πρόβλημα. Έχει σπάσει το κολάρο. Θα χρειαστώ εργαλεία. Oh, κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Πώς έγινε αυτό. Γάμισε τα φίλε. Είναι στο σημείο που τον άλλη. Μαλάκα, εκεί δεν μου έχει ξαναχτυπήσει. Τώρα κάπου βρήκα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει κιόλας. Και πρέπει να αναλύσουμε και την ποδιά. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τι κάναμε. Εκεί το σκίσιμο, δεν ξέρω αν το έδειξα πριν στην κάμερα. Είχα λίγο μονοτική ταινία. Πλακώσαμε τη μονοτική ταινία. Εδώ από κάτω είναι, βάλαμε και δύο tie up. Και πάλαμε νερό από το ποταμάκι. Η μαγιά που έκανα είναι η εξής. Στην τάπα του νερού την τη βραχικύκλωσα. Τι σημαίνει αυτό? Έχω και σύρμα, θες? Όχι, όχι, εντάξει είμαστε. Σίγουρα. Ναι, λοιπόν, στην βαλβίδα που έχει για την αναρρόφηση της έβαλα λίγο ένα εμπόδιο εκεί και το έχω αφήσει ανοιχτό, οπότε τώρα το κύκλωμά μου δουλεύει με μηδέν πίεση. Δεν θα ανεβάζει καθόλου πίεση. Οπότε θα κρατήσει, μάλλον, θεωρητικά. Θα σας το δείξω. Βαριέμαι τώρα να την βγάλω την τάπα. Η τάπα όπως βλέπετε εδώ γράφει 1,1, που σημαίνει ότι δουλεύει στο 1,1 bar. Τώρα θα δουλεύει στο 0. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το μηχανάκι θα βράσει πιο γρήγορα αν ζοριστεί. Αν δουλεύουμε. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ανηφόρη. Και επίσημα η ζεύρα έχει σπασμένη κολάρα. Οπότε από εδώ και πέρα πρέπει να κουβαλάω και λίγο μόνο. Καπάκι!
Να τσεκάρω. Ναι, να τσεκάρει. Ωραία, πρέπει να μου δώσεις λίγο το νερό. Ναι, λίγο, ένα. Τζάντα. Να κάνουμε παιδιά ένα τσεκ, να δούμε πόσο νερό έχει χάσει. Γιατί δεν φαίνεται να βγάζει κάτι, αλλά μπορεί να χάνει λίγο. Πρόσεχε λίγο εδώ. Τίποτα. Γαμάω. Ναι, καλύτερη πατέντα ήταν αυτή με το. Βάντε. Ναι, παιδιά, να, αυτό έχω βάλει στο. Μια βρωμιά ταπούλα. Οπότε τώρα δεν δημιουργεί πίεση. Παιδιά, αυτό ήταν, τίποτα δεν πήρε. Για μια. Σιγά μην έχανα τη φόλτα για μια παλιοκολάρα. Άμορ κολάρα. Λοιπόν, 45 χιλιόμετρα έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Moving time 2 ώρες και 33 λεπτά. Εδώ elevation 2200 μέτρα. Έχουμε ανέβει ψηλά, ε. Όπα. Τι έγινε εκεί κάτω. Έρχομαι. Περίμενε. Θα βάλουμε έναν κορμό εκεί. Περίμενε. Πέσω, θα με πιάσεις. Δημήτρη, μήπως δάλεις και εσύ. Όχι, κάτσε από εκεί.
μάγκες. Τελείωσε η βολτά, την έκανα όλη. Άτσε να δούμε πόσο νεράκι χρειάζεται ακόμα. Εδώ με την παντεντούλα που κάναμε, λίγο νεράκι έχει εδώ, για να δω. Φτάσει. Αλλά εκεί δεν είχε βαθμό δυσκολίας, ήταν καθερή βόλτα, πολύ. Πέρσι τουλάχιστον. Θέλει λίγα ακόμα. Τώρα. Αυτό κοιτάω, πόσο είχα χάσει. Πιστεύω. Εντάξει. Τίποτα. Είχα χάψει ένα ποτήρι. Τίποτα. Ένα ποτηράκι, παιδιά, νερό έχασα. Του μπανός. Τίποτα, μια χαρά. Που το θέλω, Όχι, δε, για να σου πρότισω. Δεν πετάς. Να μην πες. Α, όχι, για πέταμα είναι. Είχα βάλει τη βενζίνη εδώ μέσα. Λοιπόν, η πατεντούλα που έκανα είναι εδώ στην τάπα. Βλέπετε που έβαλα αυτήν εδώ τη βρωμιά. Θα τη βγάλω κιόλας τώρα. Εδώ, οπότε δεν κράταγε πίεση. Έφευγε από εδώ. Αυτή εδώ είναι μια τάπα για να ρουφάει πίσω. Αέρα. Είναι αντεπίστροφη. Οπότε αυτή την είχα βραχυκύκλωση. Και έτσι δεν ανέβασε πίεση στο μηχανάκι. Με αποτέλεσμα να μην σπάσει το ψεύτικο μπαλωματάκι που έκανα εκεί. Και έτσι έκανα τη βόλτα. Τώρα το ξέρω. Εντάξει, τώρα στην Αθήνα θα το φτιάξω εκεί. Θα το αλλάξω το σωληνάκι. Το κολάρω. Ωραία η βόλτα. Να έρθετε. Ανεφοδιασμό. Εντάξει, εγώ την έβγαλα τη βόλτα άνετα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Είσαι πρόβα, Γκέλη, γι' αυτό. Ναι. Και κάναμε και το extreme. Το extreme, εντάξει, θέλει να ταλαιπωρηθεί. Δεν ήταν κάτι φοβερό σε δυσκολία. Απλά ήταν πολύ κουραστικό. Εγώ δηλαδή τώρα, αν την έκανα τη βόλτα, δεν θα το έκανα. Το extreme, το ποτάμι. Δεν το ευχαριστήθηκα. Το υπόλοιπο όμως το καταυχαριστήθηκα. Θα ανεβάσω και στο Wikiloc όλη τη διαδρομή, οπότε μπορείτε να τη βρείτε εκεί και να την έχετε μαζί σας στο κινητό σε περίπτωση που έρθετε και χαθείτε. Θα μπορείτε στο κινητό να δείτε τη διαδρομή και να μην χαθείτε. Αν και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά με την σηματοδότηση, μια χαρά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν θα έρθουμε και την άλλη Κυριακή. Θα το δούμε, ανάλογα τον καιρό και τα κέφια και αν έχω προλάβει να φτιάξω και το μηχανάκι. Λοιπόν, τα λέμε.